Αυτό είναι το πιο γλυκό φινάλε για τον Πόρο. Μεγάλη νίκη με 0-1 στο Γάζι επί του Αλμυρού. Πρωταθλητής στην Α1 κατηγορία Ε. Ο Πόρος μέσα από αυτήν την συναρπαστική διαδικασία των play-off. Οι φίλοι της ομάδας πανηγυρίζουν. Και εδώ με τους παίκτες τα όλε. Μεγάλες στιγμές για τον Πόρο. Ιστορικό πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά στέφεται πρωταθλητής στην Α1 Ε. Και οι φίλοι της ομάδας χειροκροτούν τον Λεωνίδα τον Μιχελάκη και τους ποδοσφαιριστές του. Είναι πραγματικά ιστορικές οι στιγμές. Η νίκη για τον Πόρο ήρθε χάρη στο γκολ του MVP του φετινού πρωταθλήματος για τους πρωταθλητές από τον Άγγελο Καστελιανάκη. Στο 18ο λεπτό έκανε το 0-1 απέναντι στον Αλμυρό ο Καστελιανάκης. Και έτσι με αυτό το χρυσό γκολ ο Πόρος στέφεται πρωταθλητής στην Α1 Ε. Στον Ζαρό ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-1 με τον Λάμπρο Κεφαλούκο. Οι Κρουσανιώτες μπήκαν πολύ δυνατά σε ένα μάτς όπου οι δύο ομάδες είχαν το μυαλό τους. Και στο Γάζι ο Βασίλης Παπαδάκης με τρομερό τελείωμα. Όμορφη έμπνευση από τον Βασίλη Παπαδάκη. 0-2 προβάδισμα για την ομάδα του Κρουσόνα. Όμως στη συνέχεια ο Ζαρός με τον Νίκο Κουρουθιανάκη να εκτελεί αυτό το φάουλ. Στη συνέχεια ο Μόντι από κοντά μείωσε 1-2. Και στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου ξανά ο Κουρουθιανάκης ήταν αυτός που εκτέλεσε το φάουλ και ο Καλεμάκης με κεφαλιά ισοφάρισε 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο Νίκος Κουρουθιανάκης τρίτη ασίστ, αυτή τη φορά κεφαλιά από τον Χρήστο Καλομύρη. Προβάδισμα με ανατροπή 3-2 για την ομάδα του Ζαρού και πανηγυρισμοί από τον κόσμο στην Κερκίδα. Και λίγο αργότερα Νίκος Κουρουθιανάκης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. 4-2 Νίκος Κουρουθιανάκης μετά από 3 ασίστ έβαλε και γκολ, έκανε μεγάλο παιχνίδι ο έμπειρος ποδοσφαιριστής του Ζαρού Νίκος Κουρουθιανάκης. Και 4-2 σχεδόν αμέσως ο ΠΑΟΚ όμως με ένα υπέροχο γκολ από τον Παπαδιό μείωσε 4-3, ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Με τον Παπαδιό όμως η τελευταία λέξη άνοικε στον Ζαρό και στον Φραγκίσκο Ποτηράκη. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ και λίγο πριν ολοκλήρωση του αγώνα έγραψε το τελικό 5-3. Ένα αποτέλεσμα όμως που δεν έφτανε στο Ζαρό για να πάρει τον τίτλο. Στην ισοβαθμία έμεινε δεύτερος με τον Πόρο. Ήταν όμως ζεστό το χειροκρότημα.